Πάμε τώρα στην κατάρτιση των προγραμμάτων, όσον αφορά το τεχνικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα ειδικών χρηματοδοτικών πηγών. Όσον αφορά τα έργα, έχουμε τοποθετηθεί πολλέ φορέ και προφανώ δεν αφισβητούμε την χρησιμότητα και την κρισιμότητα τη πλειοψηφία αυτών. Άλλω, άλλωστε, πολλά από αυτά είναι τα απολύτω ε, στοιχειώδη και αφορούν τον ίδιο τον πυρήνα των δραστηριοτήτων τη ε, περιφέρεια. Και φέτο όμω, ζούμε τη μέρα τη Μαρμότα καθώς η διοίκηση συνεχίζει να υποβαθμίζει τη συζήτηση όσον αφορά το τεχνικό πρόγραμμα, όπως γίνεται και τα προηγούμενα χρόνια, πολύ δε περισσότερο και δεν θα έλεγα μόνο το τεχνικό πρόγραμμα γιατί είναι μια μικρή ψηφίδα, ένα μικρό κομμάτι από όλο το παζλ, δεν έχει γίνει ποτέ μια συνθετική εκτίμηση του τεχνικού προγράμματος, των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, των έργων που έχουμε εντάξει στο ΕΣΠΑΠΕΠ με μια πραγματική απεικόνιση του έργου που υλοποιείται κάθε χρόνο με μια συγκεκριμένη αποτίμηση και εκτίμηση των βημάτων που γίνεται και όχι κατά με μια λογιστική αποτύπωση που ψάχνουμε να δούμε ε, αν είναι σωστή ή όχι. Έκανε και ο χρήστος τις ε, του. Ένα πρώτο βασικό χαρακτηριστικό του τεχνικού προγράμματος λοιπόν, ας πιάσουμε αυτό, είναι η πενιχρή του μπορεί με αποτέλεσμα να ελοποιείται τμήμα των απαραίτητων προληπτικών παρεμβάσεων, όπω είναι οι καθαρισμοί ρεμάτων, τμήμα των απαραίτητων παρεμβάσεων στο δικό δίκτυο, όπω έχουν αποδεχθεί και οι καθήλυν τέλο πάντων αρμόδιοι, εννοούμε σε κάθε φάση. Μπορεί να γίνουν, αλλά μπορεί να γίνουν πολύ αργότερα από ό,τι θα έπρεπε ή θα μπορούσαν να είχαν γίνει, αν υπήρχε η αντίστοιχη χρηματοδότηση. Όσον αφορά πιο ειδικά στα αντιπλημμυρικά έργα, ακόμα και αν συνυπολογίσουμε στου πόρου τους λίγους σπόρους του τεχνικού προγράμματος. Τους σπόρους από τα αντίστοιχα έργα από το πρόγραμμα Τρίτη, που είναι το άλλο θέμα. Από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Από το ΕΣΠΑΠΕΠ. PEP, Αυτά που είναι τέλο πάντων να ενταχθούν και καλή την πίστη να πούμε ότι θα τα εντάξει τέλο πάντων όλα η διοίκηση. Θα διαπιστώσουμε ένα τεράστιο χάσμα ανάμεσα στι πραγματικέ ανάγκε τη περιοχή και ανάμεσα, ανάμεσα σε αυτό και στο ποια έργα, μέσα σε ποιο πλαίσιο και με ποιου ρυθμού αυτά τέλο πάντων υλοποιούνται. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο η υλοποίηση του Master Plan Αντιπλημμυρικών Θεσσαλονίκη, που αφορά δηλαδή ούτε καν όλη την περιφερειακή ενότητα, απαιτεί πολλαπλάσια ποσά από αυτό το άθροισμα το οποίο περιέγραψα πριν. Και δεν υπάρχει βεβαίω καμία δέσμευση και κανένα σαφέ χρονοδιάγραμμα ούτε από την κυβέρνηση, ούτε από το Υπουργείο, γιατί γνωρίζουμε ότι ορισμένα έργα είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου, ενώ την ίδια ώρα η διοίκηση τη περιφέρειά μα δεν ασκεί καμία κριτική δεν προβάλλει καμιά συνολική πιεστική διεκδίκηση στην κυβέρνηση παρά προσπαθεί να πετάξει τον μπαλάκι των ευθυνών αναγνωρίζοντας και τις τραγικές ελλείψεις και καθυστερήσεις σε ένα βαθμό. Έχει και ένα κοινικό χαρακτήρα, θα λέγαμε εμείς, να μας επιτρέψει αυτή την κριτική, αυτή η αποδοχή. Με την έννοια ότι πολιτικά είστε συνυπεύθυνοι. Ένα δεύτερο βασικό ζήτημα είναι ο ρυθμός υλοποίησης των απαραίτητων έργων. Αυτά που μεταφέρονται από χρόνο σε χρόνο, αυτά που καθυστερούν, Οριμέ, ορισμένα παραδείγματα μνημεία καθυστέρηση. Πρώτο, αντιπλημμυρική προστασία χυμάρου Νέα Απολωνίας. Ολοκληρώνεται 10 χρόνια μετά την ένταξη του έργου. Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου Χαλκιδόνα. Ίσως ολοκληρωθεί 9 χρόνια μετά την ένταξη του έργου. Εκκρεμούν ολοκλήρωση, εκκρεμεί μελε, ολοκλήρωση μελετών στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών που εντάχθηκαν το 2020. Δεν έχει δοθεί, δεν έχει προχωρήσει από ό,τι φαίνεται τίποτα. Δεν υπάρχουν δηλαδή Εκταμείευση. Αντίστοιχη κατάσταση υπάρχει και στα αντιπλημμυρικά του προγράμματο Τρίτσι, με εχμή όσα ε, έχουν σχεδιαστεί να γίνουν στη Δυτική Θεσσαλονίκη, έχουν ενταχθεί το 2021 και προχωράμε με ρυθμού χελώνα. Οι συνολικέ πληρώμες που αφορούν στα αντιπλημμυρικά έργα μέχρι τον 12ο του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία του τεχνικού προγράμματος, κινούνται στο επίπεδο του 30% του εγκεκριμένου. Προπολογισμού του, με τα περισσότερα έργα να είναι ενταγμένα βεβαίω από προηγούμενα έτη. Και για τα έργα του προγράμματο Δημοσίων Επενδύσεων, αν και δεν μα φέρατε κατάλογο, έχουμε να πάρουμε κατάλογο από πέρυσι το Σεπτέμβρη, που είναι και τα περισσότερα και τα πιο ακριβά έργα. Από τα στοιχεία εκείνα που μα είχατε δώσει, προκύπτει ακόμα μικρότερο ρυθμό υλοποίηση. Τα αντιπλημμυρικά λοιπόν υποχρηματοδοτούνται και υλοποιούνται αργά στου ρυθμού των εργολάβων, με όλε τι γνωστέ δικαιολογίε περί τα δικαστήρια. Που μαλώνουν μεταξύ του, τη δυσκολία έβρεση προσωπικού, τι καιρικέ συνθήκε, κάθε δηλαδή δικαιολογία που δικαιολογείται με έναν τρόπο και σε αυτό το πλαίσιο, το οποίο εσεί αποδέχεστε και εμεί ασκούμε τεκμηριωμένη κριτική, δηλαδή το πλαίσιο τη αγορά και των συγκεκριμένων προτεραιοτήτων. Ένα τρίτο σημαντικό ζήτημα, για να κλείνω, είναι ότι ένα σημαντικό, έργο από το τεχνη... σημαντικό τμήμα έργων από το τεχνικό πρόγραμμα, στοιχειώδη, στοιχειώδη έργα δηλαδή, έχουν παραδοθεί όλα στους εργολάβους θα μπορούσαν να υλοποιούνται πολύ πιο φθηνά, πολύ πιο γρήγορα από καλά στελεχωμένες υπηρεσίες και φυσικά και με το απαραίτητο προσωπικό και με τα απαραίτητα μηχανήματα. Με βάση τα παραπάνω είναι προφανές ότι καταψηφίζουμε και το τεχνικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα των ειδικών χρηματοδοτικών πηγών ως ανεπαρκή και αποσπασματικά, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα την έλλειψη επαρκών πόρων, επαρκών, πόρων και προσωπικού στην περιφέρειά μας, αλλά και την πρακτική της διοίκησης να υποβαθμίζει διαχρονικά αυτή τη συζήτηση. Όσον αφορά το αναπτυξιακό, η πλειοψηφία των έργων, πλειοψηφία, τέλος πάντων ένα σημαντικό τμήμα των έργων, απευθύνεται στη λεγόμενη εξωστρέφεια που είδαμε και πριν, έμεσα προσπαθεί να στηρίξει μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού, της αγροδιατροφής και ούτω καθεξής. Την εξωστρέφεια όμως την έχουμε ζήσει στο, πε, στο πετσί μας, ω ένα από του παράγοντε που έχει εκτινάξει τις τιμέ και την ακρίβεια, ακόμα και σε είδη πρώτη ανάγκη εγχώρια παραγωγή, που κάνει πολλού συνανθρώπου μα να βλέπουν με το κιάλι τι ακτέ τη Χαλκιδική και λίγε μέρε διακοπών. Ακόμα όμω και ορισμένα απαραίτητα έργα, για τα οποία μεμονωμένα τοποθετούμαστε βεβαίω θετικά, όπω παραδείγματο χάρη παρεμβάσει σε νοσοκομεία και ούτω καθεξής, είναι στα γόνα στον ωκεανό. Και κατά τη γνώμη μα, αποτελούν προσπάθεια επικοινωνιακή διαχείριση του γεγονότο ότι η διοίκηση έχει στηρίξει πολιτικά διαχρονικά την κεντρική πολιτική στον τομέα τη υγεία που έχει εγκληματικά αποτελέσματα. Επιπρόσθετα, για να κλείσω, μέσω του αναπτυξιακού προωθείται και η ιδιωτικοποίηση, παράδοση κρίσιμων υπηρεσιών σε ιδιώτε. Με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, την περιφερειακή ενότητα χαλκιδική. Με πρόσχημα την υποστελέχωση, η οποία βεβαίω δεν έπεσε από τον ουρανό, από τον ουρανό συγγνώμη, αλλά είναι αποτέλεσμα διαχρονικών πολιτικών επιλογών από σειρά κυβερνήσεων. Με βάση τα παραπάνω, προφανώς καταψηφίζουμε και το αναπτυξιακό πρόγραμμα και καταψηφίζουμε και το πρόγραμμα των εκτελεστέων προμηθειών, δηλαδή το δέκατο θέμα, σύμφωνα με την καινούργια ρύθμιση. Ευχαριστώ.